Σύμπτωμα είναι κοντοπίδης. Και όσο και να καυγάτε στο σύμπτωμα και να μην δαγκώνει... Σύμπτωμα είναι κοντοπίδης. Και όσο και να καυγάτε στο σύμπτωμα, άμα δεν δαγκώσετε την αρρώστια, αυτός ο σκύλος του περιθωρίου θα κατουράει τις καρέκλες του καθοσπροπισμού. Σύμπτωμα! Και θα πηγαίνετε στους γιατρούς και θα λέτε έχω λίγο κοντοπίδι. Και θα σου λένε γιατροί, βάλε λίγο λεφτά να περάσει. Το μόνο πρόβλημα που θα έχουμε θα είναι με τους Θεσσαλονικείς που θα πλέουν τζατζίκια και θα ελπίζουν στο καλύτερο. Από αυτό συμπεραίνω ότι οι Θεσσαλονικείς έχουν καταλάβει τα μίντια. Και έχοντας ως σήμα κατατεθέν τη λέξη χαλαρά, με παγίδευσαν εντέχνως στην εκπομπή ευθέως. Και χαλάρωσα. Ξέρετε πόσο εργαζόμουν. Τα λέω μπερδεμένα για να με καταλάβουν οι δημοσιογράφοι. Είμαι το περίφημο πλάνο νεκροταφείου στη ταινία Στρώμου που ζουμάρει σιγά σιγά στον τάφο της αλήθειας. Ωραία, αντί να βγει χέρι, τώρα βγήκε πουλί. Πώς κάνετε έτσι. Πρώτη φορά βρίσκεστε ενώπιον ασύμετρης απειλής που τίνει ελαφρώς στα αριστερά. Μόνο πρετεντέρης γέλασε από αυτό. Θα προβώ και σε άλλες τρομοκρατικές ενέργειες. Έχω απαγάγει το Σαμαρά. Και αν η κυβέρνηση δεν μου δώσει το ποσό των 450 ευρώ. Γιατί γελάτε. Θα το καθαρίσω. Κάθε τρεις μέρες στις 12 το μεσημέρι θα χτυπάω τράπεζες μέχρι να αλαφρύνει ο φλόρος του φόρος. Ο φόρος μέχρι να αλαφρύνει. Μέχρι να αλαφρύνει. Μέχρι να αλαφρύνουν οι φόροι. Έβγαλα με φώτος από το στόμα του Μπογδάνου και το κόλλησα στην καράφλα του. Και λέω, άμια σου, από εκεί σε ξέρω τελικά. Και έλεγα, τι μου θυμίζεις. Άσχετο. Αλλά Φουζό, κάνε καμιά μεταγραφή στο βάζελο που πάει ομάδα κατά διάολο και άσε με εμένα. Μαλέλη, σου ετοιμάζω επιστολή. Θα ερευνήσω διεξοδικά το βιβλίο σου το τέρας και εγώ. Γιατί αποκλείεται να τον έχεις τόσο μεγάλο. Και δεν λέγεται Μόριο. Πούτσος λέγεται. Δεν με πιάσετε ποτέ. Δεν ξέρετε που είμαι. Ο Κοντοπίδης είναι σκιά. Είναι άνεμος. Είναι σαπούνι.